Κωνσταντινόπουλο επίσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Οι διατάξεις για την εκπαίδευση και για την υγεία που περιλαμβάνονται στο συζητούμενο νομοσχέδιο είναι ένα μικρό μέρος του παράλληλου προγράμματος, δηλαδή της προσπάθειας ανασυγκρότησης του κοινωνικού κράτους που είναι στο επίκεντρο της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό το λόγο ψηφίστηκε τον Σεπτέμβριο με καθαρές προς τον ελληνικό λαό, καθαρά διατυπωμένες τις πολιτικές του απόψεις. Είναι προφανές ότι όταν ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση, και νομίζουμε ότι συντόμως θα ολοκληρωθεί, είναι προφανές ότι τότε θα μπορέσουμε να έχουμε έναν ορίζοντα ανάπτυξης, ούτως ώστε να προχωρήσουμε με σαφέστερο τρόπο στην υλοποίηση των μέτρων κοινωνικής ανασυγκρότησης του κοινωνικού κράτους. Είναι επίσης σαφές ότι η αξιοδότηση που έχουμε λάβει από τον ελληνικό λαό δεν είναι αξιοδότηση μερικών μηνών, αλλά αξιοδότηση τετραετίας. Θα χρειαζόμαστε καθημερινά για τις πολιτικές που ακολουθούμε, αλλά ο τελικός λογαριασμός για τον Έλληνα πολίτη θα είναι στο τέλος της τετραετίας. Και όσοι νομίζουν ότι μπορούν να δημιουργήσουν κλίμα πολιτικής αποσταθεροποίησης με διάφορους τρόπους, ένας από τους οποίους είναι και η παρουσία τους, η πολιτική, στο πλευρό των πιο ακραίων δυνάμεων της ευρωπαϊκής συντηρητικής και αντιδραστικής πολιτικής τάξης, θα διαψευστούν. Διότι η επιλογή του ελληνικού λαού είναι πολιτική σταθερότητα, ανάπτυξη, δημοκρατική και κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας, ούτως ώστε σύντομα να ξεπεράσουμε το έρευος της κρίσης και να βγούμε στο ξέφωτο της ανάπτυξης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο το οποίο έχουμε ως προς τα ζητήματα της εκπαίδευσης περιλαμβάνει τέσσερις βασικές διατάξεις. Η πρώτη αφορά την αριστεθνική εκπαίδευση, η δεύτερη αφορά την ειδική αγωγή, η τρίτη το ανοιχτό πανεπιστήμιο και η τέταρτη τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Όλες οι διατάξεις είναι διατάξεις που διευρύνουν το δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών, των μαθητών αλλά και των ενήλικων στο δικαίωμα στη μόρφωση. Και θα ήθελα να επικαλεστώ ένα αποτέλεσμα μιας δημοσκόπησης που έγινε, οι εξαμηνιαίες τάσεις MRB, όπου εμφανίζει την παιδεία σε όλες τις βαθμίδες της να είναι το πρώτο αγαθό στο οποίο δείχνουν εμπιστοσύνη σήμερα στη χώρα μας οι πολίτες. Το 68% των ερωτηθέντων πολιτών είναι στην κορυφή, δείχνουν εμπιστοσύνη στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα μας. Και αυτό, συγκρινόμενο με ό,τι συνέβαινε τέτοια εποχή πέρσι, έχουμε μία κατά 17% ενίσχυση αυτής της εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών. Απλώς να σημειώσω ότι αυτή η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών προς την εκπαίδευση, που δεν παραγνωρίζει τα προβλήματα που υπάρχουν, όμως αυτή η ενίσχυση γίνεται σε συνθήκες διακυβέρνησης της αριστεράς στη χώρα μας. Σε σκληρές δημοσιονομικές συνθήκες, αλλά σε συνθήκες, επαναλαμβάνω, διακυβέρνησης της αριστεράς στη χώρα μας. Αντισταθμιστική εκπαίδευση. Καταργήθηκε από τις κυβερνήσεις των μνημονίων. Την επαναφέραμε, έχουμε καθυστερήσει για λόγους που είναι γνωστοί και έχουν να κάνουν με τις αλλεπάλληλες νομοθετικού χαρακτήρα αναβολές που υπήρξαν. Είμαστε έτοιμοι, μόλις ψηφιστεί το νομοσχέδιο, τις αμέσως επόμενες μέρες, να προχωρήσουμε στην συγκρότηση των 515 κέντρων διδασκαλίας, συνεισχυτικής διδασκαλίας σε όλη την Ελλάδα, με 1023 αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου, με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, από τους αντίστοιχους πίνακες αναπληρωτών. Τα 515 κέντρα ενισχυτικής διδασκαλίας στο γυμνάσιο προέκυψαν ύστερα από αίτηση των διευθυντών σχολείων και με βάση τον αριθμό των μαθητών και αφορά τα βασικά μαθήματα διδασκαλίας στο γυμνάσιο. Συνεπώς, είμαστε έτοιμοι, επαναλαμβάνω, παρά τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις, να προχωρήσουμε τις επόμενες μέρες μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Δεύτερον θέμα, η ειδική αγωγή. Η τροπολογία που έχει γίνει πια διάταξη που έχουμε καταθέσει αφορά την ανάγκη καθιέρωσης στη χώρα μας
του προηγμένου και δημοκρατικά αποδεκτού και παιδαγωγικά αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη αποδεκτού συστήματος της συμπερίληψης, της συνεκπαίδευσης στο χώρο της ειδικής αγωγής και του γενικότερου σχολείου. Θέλω να σας πω ότι με τις προτάσεις που καταθέτουμε δεν καταργούμε τμήματα ένταξης. Απλώς για πρώτη φορά από το 2008 ξεκινάει τώρα η διαδικασία για να ιδρυθούν και νέα τμήματα ένταξης εφόσον προκύψουν οι ανάγκες και υπάρχουν ανάγκες σε πάρα πολλά σχολεία. Δεν διαλύεται η ειδική αγωγή, αλλά διαλύεται μια αντίληψη γετοποίησης των παιδιών με ειδικές ανάγκες έξω από το σχολείο, σε μια κάμαρα δίπλα ή σε ειδικά σχολεία μακριά από τα σχολεία που υπάρχουν για τα υπόλοιπα παιδιά. Συνεπώς είναι μια μάχη για την ισότητα στο σχολείο μέσα. Θα επιμορφώσουμε τους δασκάλους, θα δημιουργήσουμε συνθήκες ώστε οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής να παρεμβαίνουν με θετικό παιδαγωγικό τρόπο μέσα στην αίθουσα, όπου θα συνυπάρχουν παιδιά με μικρά και μεσαία προβλήματα και όχι βέβαια με βαριές περιπτώσεις που χρειάζονται να είναι σε ειδικά σχολεία της ειδικής αγωγής, αλλά μέσα εκεί το παιδί να καταλαβαίνει ότι δεν είναι στο περιθώριο και τα παιδιά που δεν έχουν προβλήματα ειδικής αντιμετώπισης να αντιλαμβάνονται την αξία της διαφορετικότητας. Συνεπώς, επαναλαμβάνω, δεν καταργούμε αλλά αναβαθμίζουμε την ειδική αγωγή. Τα τμήματα ένταξης όπου χρειαστεί θα υπάρξουν και θα είναι τμήματα ένταξης και όχι απένταξης και περιθωριοποίησης των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Σημειώνω ότι πολλοί γονείς αρνούνται να στείλουν τα παιδιά τους στα τμήματα ένταξης, θεωρώντας ότι αυτό δημιουργεί κάποιο στιγματισμό. Χρειάζεται μια υπεύθυνη δήλωση. Και χιλιάδες παιδιά με προβλήματα που χρειάζονται κάποια ενίσχυση από παιδαγωγούς ειδικής αγωγής βρίσκονται έτσι σε αίθουσες μέσα, χωρίς βοήθεια, με αποτέλεσμα να δημιούνται σοβαρά ζητήματα που όλοι καταλαβαίνετε. Τώρα όλα τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τις αναγκαίες ειδικής αγωγής. Η τρίτη κατηγορία διατάξεων αφορά το ανοιχτό πανεπιστήμιο. Θα αναφερθεί νωρίτερα και η αρμόδια υπουργός αναπληρώτρια κυρία Αναγνωστοπούλου. Στέκομαι σε ένα θέμα. Ανοίγουμε το ανοιχτό πανεπιστήμιο. Τελειώνει η ιστορία της κλήρωσης όπως την είδαμε μέχρι τώρα. Το ανοίγουμε και ανοίγουμε και τον κύκλο των ανθρώπων που θα μπορούν να αναλάβουν τη διδασκαλία. Θα δώσουμε έμφαση στα παιδιά, στους μεταδικτατορούχους, οι οποίοι βρίσκονται σήμερα σε καθεστώς ανεργίας, με υψηλά προσόντα, και θα θέλουμε να υπάρχει απλώς μια κατάσταση διπλής και τριπλής αξιοποίησης επαγγελματικής των ήδη υπηρετούντων πανεπιστημιακών δασκάλων. Και τέταρτον, τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, τα οποία θέλουν να λειτουργήσουν παντού. Στις φυλακές ήδη υπάρχει μια πολύ καλή εμπειρία, αλλά όχι μόνο εκεί και όπου αλλού νομίζουμε ότι αυτό το πράγμα είναι αναγκαίο. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι αυτές τις μέρες, πέρα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και τα αντιμετωπίζουμε με επάρκεια για τη λειτουργία του σχολείου, μέσα σε δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες και με ορατό το αίτημα και τη δυνατότητα ικανοποίησής του, νομίζουμε, της για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια διαδικασίας διορισμού μόνιμων εκπαιδευτικών. Χωρίς διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών θα είναι δύσκολη η λειτουργία των σχολείων το Σεπτέμβριο, ενώ η απρόσκοπτη λειτουργία το Σεπτέμβριο. Και αυτή είναι η μάχη που δίνουμε ως Υπουργείο Παιδείας και ως κυβέρνηση. Πέρα από αυτό το ζήτημα, αντιμετωπίζουμε. Παρακαλώ, συντομέψτε. Ναι, για λίγο. Τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από την προσφυγική κρίση. Έρχονται νέα παιδιά, ασυνόδευτα ή συνοδευόμενα, και υπάρχει ανάγκη να τους δώσουμε τη δυνατότητα ένταξής τους, όσο καιρό μείνουν εδώ, με μόρφωση, με χρήσιμες διαδικασίες εκπαιδευτικές στην κοινωνία μας, όσο μείνουν εδώ. Πρέπει να σας πω ότι αντιμετωπίζουμε ευτυχώς από λίγες, από περιορισμένες δυνάμεις, ένα αρνητικό κλίμα. Είδαμε στα Διαβατά, στη Θεσσαλονίκη, να αποτοστατούν κάποιοι εκπαιδευτικοί, να κλείνουν δημοτικά σχολεία με αίτημα να φύγουν ή να μην πάνε καθόλου πρόσφυγες και προσφυγόπουλα στην περιοχή.
Δεν θέλω να μπω στο συγκεκριμένο ζήτημα, μιλώ γενικά. Δεν έχει δικαίωμα κανείς Έλληνας πολίτης και κανείς πολύ περισσότερο εκπαιδευτικός να δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις που αναπαράγουν την ρητορική του μίσους, τη μυσαλλοδοξία απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν την ανάγκη μας. Και θα ήθελα να πω ότι το Υπουργείο Παιδείας θα προσφέρει όλες τις δυνατές διευκολύνσεις για την ένταξη όσο χρειαστεί αυτών των παιδιών στο σύστημα εδώ, αλλά δεν πρόκειται να κλείσει τα μάτια στο μεγάλο πρόβλημα δημιουργώντας εδώ, στη χώρα μας, καταστάσεις που δεν τιμούν την Ελλάδα. Η Μυτιλίνη δείχνει το δρόμο της αξιοπρεπούς αντιμετώπισης, της δημοκρατικής αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν πρόσφυγες. Ευχαριστώ.